δικέφαλος σαετός με το εθνόσημο, χωρίς τις δάφνες, να προβάλλεται στο μέσο του κορμού του. Ο δικέφαλος αετός απεικονίζει τους δύο αετούς του Δία και χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά στην Ελλάδα ως σύμβολο της στρατιωτικής και πνευματικής της δύναμης. Στην αρχαία Ελλάδα, ο δικέφαλος αετός υπήρξε σύμβολο της θεϊκής εξουσίας. Στα βυζαντινά χρόνια, συμβόλιζε την άγρυπνη επιτήρηση, τη γενναιότητα και την ελευθερία, την επικυριαρχία σε Ανατολή και Δύση και την παγκοσμιότητα του χριστιανισμού. Σήμερα, ο δικέφαλος αετός συνεχίζει να συμβολίζει την αδούλωτη ελληνική ψυχή, την επαγρύπνηση και ετοιμότητα του ελληνικού στρατού για τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας από κάθε εξωτερική επιβουλή. Επίσης, συμβολίζει τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, στοιχεία απαραίτητα για την εξασφάλιση της πολιτιστικής, πολιτισμικής και πνευματικής διάστασης του ελληνισμού. Το ρητό του εμβλήματος είναι «ελεύθερον το εύψυχον», δηλαδή η ελευθερία στηρίζεται στη γενναιότητα. Προέρχεται από τον Θουκυδίδη, από το κεφάλαιο Β. «Ους νυν εμείς ζηλώσαντες και το εύδαιμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το εύψυχον κρίναντες, μη περιοράστε τους πολεμικούς κινδύνους». Δηλαδή, αυτούς λοιπόν που έπεσαν στον πόλεμο, έχοντες εσείς για παράδειγμα και πιστεύοντας ότι η ευτυχία στηρίζεται στην ελευθερία, η δε ελευθερία στην γενναιότητα, μην αποφεύγετε τους κινδύνους του πολέμου. Από τον επιτάφιο λόγο, τον οποίο εκφώνησε ο Περικλής το χειμώνα του 431 π.Χ. κατά την ταφή των Πεσόντων στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Πρώτη στρατιά. Αρχαία μακεδονική ασπίδα με τον ήλιο της Βεργίνας επί αυτής. Συμβολίζει την αποφασιστικότητα, τη δύναμη και τη θέληση της πρώτης στρατιάς να μην έλθει ποτέ σε συμβιβασμό με τους εχθρούς της. Το ρητό του εμβλήματος «Έσταν την αυτήν οδόν ιή», εφόσον πορεύεται τον ίδιο δρόμο, προέρχεται από τον Ηρόδοτο. «Νίντε απάγγελε Μαρδονίο, ως Αθηναίοι λέγουσι, εστάν ο ήλιος την αυτήν οδόν ιή, τι περικενήν έρχεται, μήκοτε ομολογήσει νημαίας ξέρξη». Και τώρα πες στον Μαρδόνιο ότι η απάντηση των Αθηναίων είναι αυτή. Εφόσον ο ήλιος πορεύεται τον ίδιο δρόμο, τον οποίον ακολουθεί και τώρα, εμείς δεν πρόκειται να έλθουμε σε συμβιβασμό με τον Ξέρξη. Πρώτης μάχης των Πλατεών την άνοιξη του 479 π.Χ., ο Μαρδόνιος, στην προσπάθειά του να διαιρέσει τους Έλληνες, πρότεινε στους Αθηναίους ειρήνη και πήρε την παραπάνω απάντηση. Πρώτο σώμα στρατού, περικεφαλαία και δόρυ Λεωνίδα, συμβολίζουν την αποφασιστικότητα του πρώτου σώματος στρατού να αγωνιστεί όταν απαιτηθεί μέχρι σε σχάτων, όπως ο Λεωνίδας με τους άντρες του στις Θερμοπύλες. Το ρητό του εμβλήματος «Μολόν λαβέ, έλα να τα πάρεις». «Πάλιν δε ξέρξου γράψαντος πέμψον τα όπλα», αντέγραψε «Μολόν λαβέ, πλουτάρχου από φθέγματα λακωνικά». Δεύτερο σώμα στρατού. Ασπίδα και δόρατα χιαστή πολεμιστή της αρχαίας Σπάρτης. Συμβολίζει τη Ρώμη, τη μαχητικότητα και την αποφασιστικότητα των αρχαίων. Το ρητό του εμβλήματος ήταν ή επιτάς, ή αυτήν ή πάνω σε αυτήν. Τρίτο σώμα στρατού. Απεικονίζει το σταυρό, σύμβολο πίστης, υπομονής και μαρτυρίου, που προασπίζεται από ασπίδα, η οποία αφαιρεί και αυτή σταυρό, σύμβολο της κρατεότητας των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Τα τέσσερα βήτα στις γωνίες του σταυρού σημαίνουν βασιλεύς βασιλέων, βασιλεύων βασιλευόντων. Τα παραπάνω στοιχεία λήφθηκαν από το Βυζάντιο, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν η δεύτερη πόλη του Βυζαντίου μετά την Κωνσταντινούπολη. Το ρητό του εμβλήματος
ούφισόμεθα της ζωής, δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας. Τέταρτος σώμα στρατού. Στο γαλανό πλαίσιο που συμβολίζει τον ελληνικό ουρανό και τις θάλασσες της χώρας μας, προβάλλονται δύο περικεφαλαίες και ξύφος που αποτελούν τα αντιπροσωπευτικότερα πολεμικά εξαρτήματα της στολής των πολεμιστών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η λαβή του ξύφους προβάλλεται στο φωτεινό δίσκο ανατέλλοντος ηλίου, ο οποίος περιβάλλεται με ουράνιο τόξο. Ο συνδυασμός του ουράνιου τόξου, σύμβολο γαλήνης, αισιοδοξίας και ελπίδας, και της λαβής του ξύφους πάνω στον ανατέλλοντα ήλιο, συμβολίζει τον παράλληλο σκοπό της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού στις χώρες της Ανατολής που κατέκτησε. Το ρητό του εμβλήματος, το ξύφι των δεσμών λέλιστε, με το ξύφος έλυσε το δεσμό, από του Αριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση, κεφάλαιο 3. Ας δεν, ανώτερη στρατιωτική διοίκηση εσωτερικού κενήσεων. Ανάγλυφο της πύλης των Λεόντων των Μυκηνών, συμβολίζει την περίπου γεωγραφική ταύτιση του κράτους των Μυκηνών με τη ζώνη επιχειρήσεων της ΑΣΔΕΝ και την ένωση με την έννοια του συντονισμού και της συνεργασίας λόγω μεγάλου αριθμού μονάδων σε συνδυασμό με το γεωγραφικό κατακαιρματισμό της. Το ρητό του εμβλήματος «αμήνεστε περί πάτρης», δηλαδή να υπερασπίζετε την πατρίδα, προέρχεται από την Ομήρου Ιλιάδα. «Ημείς δε μεγάλη οδιός πειθόμεθα βουλή, ως πάση θνητήσει και αθανάτησιν ανάση. Ίση ονός άριστος, αμήνεστε περί πάτρης». Εμείς υπακούουμε στη θέληση του μεγάλου Δία, που κυβερνά όλους τους θνητούς και αθάνατους. Ένας είναι ο καλύτερος ιονός, σημάδι, να υπερασπίζει κανείς την πατρίδα. Ας δεις, ανωτάτη στρατιωτική διοίκηση υποστηρίξεως στρατού. Ο Θησέας σε ηλικία 16 ετών σηκώνει τον πελώριο βράχο και παίρνει το ξύφος και τα χρυσά σανδάλια που είχε τοποθετήσει εκεί ο πατέρας του, επιθυμώντας να τα πάρει ο γιος του όταν γεννηθεί, μεγαλώσει και μπορέσει να μετακινήσει μόνος του τον βράχο. Συμβολίζει την ικανότητα της ασδής να αναλάβει την ευθύνη και με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων να εκπληρώσει επιτυχώς την αποστολή της. Το ρητό του εμβλήματος «άλκη κράτος εστί μέγιστον». Η ανδρεία είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Από την Ομήρου Ιλιάδα. Πρώτη ημεραρχία πεζικού. Ευζωνικό τσαρούχι και λόγχι επί όπλου. Η παράσταση αυτή, σε συνδυασμό με το λογότυπο «Αέρα», που είναι πολεμική αρχή των Ελλήνων στρατιωτών, συμβολίζουν την ορμή του Έλληνα στρατιώτη. Η παραδοσιακή και συμβολική αξία του τσαρουχιού ήταν μεγαλύτερη της πρακτικής, δηλαδή το αδούλωτο πνεύμα των υποτουρκικό ζυγό Ελλήνων ήθελε το τσαρούχι δυνατό και κατάλληλο για κλωτσιές κατά του κατακτητή. Για τον λόγο αυτό, η μύτη του τσαρουχιού καταλήγει σε αιχμηρή προεξοχή, η οποία αποκρύπτεται με πονηριά από μια όμορφη μαύρη φούντα που επικάθεται με χάρη στο πάνω μέρος αυτής. Το ρητό του εμβλήματος «αέρα». Η πολεμική ιαχή των Ελλήνων στρατιωτών, των Ευζώνων, που αναφωνήθηκε από τους στρατιώτες του πεζικού κατά τις εφόδους αμέσως μετά το παράγγελμα «εμπρός δια της λόγχης».